Και σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε αναλυτικά μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος εργασία δύο καθηγητών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μας. Την υπέγραφαν ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, αναπληρωτής καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολιτικής υγείας, και ο κύριος Αλέξης Μπένος, ομότιμος καθηγητής υγιεινής κοινωνικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ομοίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Για τον κύριο Μπένο να σας πω ότι στο παρελθόν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στην ομάδα του Υπουργείου Υγείας που εφάρμοζαν τη μέθοδο Sentinel, όχι επί πανδημίας αυτής, άλλων επιδημιών, που είναι ουσιαστικά μια μέθοδος παρατηρητών νοσηρότητας, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής και έγκυρη εκτίμηση της πορείας μιας επιδημίας. Αυτά να τα ξεχάσετε εδώ τώρα, δύο χρόνια, το έχετε καταλάβει. Τι έλεγε η εργασία των δύο καθηγητών που διαβάσαμε αναλυτικά? Ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα έχουν πάει στην επικράτηση στρατηγικής μετριασμού αντί ελέγχου της πανδημίας COVID-19. Και τι σημείωναν μεταξύ άλλων? Ναι, το όπλο του εμβολιασμού είναι ένα από τα απαραίτητα στρατηγικά στη φαρέτρα μας. Δεν αρκεί από μόνο του. Χρειάζεται να αναπτυχθούν όλες οι δράσεις των μέτρων δημόσιας υγείας και όχι μόνο της ατομικής προστασίας, το έχουμε πει 100 φορές. Άλλο κομμάτι, ατομική προστασία, που είναι μια υποκατηγορία στα συνολικά μέτρα δημόσιας υγείας, επιδημιολογική δηλαδή, παρατήρηση, γονιδιωματική παρατήρηση, χνηλάτιση, απομόνωση κρουσμάτων και επαφές. Είπαμε το παράδειγμα με τις ουρές στα φαρμακεία. Εντοπίζονται ή δεν εντοπίζονται? Πώς χνηλατούνται ή χνηλατείτε? Τίποτα, όχι. Λοιπόν, για να ακούσουμε σήμερα πώς βλέπει όλη τη διαχείριση επιστημονικά ο κύριος Ηλίας Κονδύλης, επαναλαμβάνω, αναπληρωτής καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πολιτικής υγείας στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Κονδύλη, γνωρίζετε πολύ καλά που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι σε αυτή την κοινή εργασία με τον κύριο Μπένο επισημαίνεται κάτι που για μένα θα έπρεπε να είναι κομβικής σημασίας. Τι στρατηγική τελικά επιλέγεις, αν έχεις? Ναι, κύριε Σαχίνη, δεν έχετε άδικο. Οφείλω βέβαια να ξεκαθαρίσω, ξεκινώντας από αυτό που είπατε νωρίτερα σε σχέση με την επιδημιολογική επιτήρηση, ότι το ζήτημα της επιδημιολογικής επιτήρησης και της αδυναμίας δηλαδή να κυνηγήσουμε την επιδημία στην κοινότητα είναι μια παθογένεια την οποία εντοπίσαμε ήδη από τον Μάρτιο του 2020. Να σας θυμίσω ότι συνολικά, στρατηγικά, κανείς έχει δύο τρόπους για να αντιμετωπίσει μια επιδημία. Ο πρώτος τρόπος είναι με φαρμακευτικά μέσα, όταν τα διαθέτει, εμβόλια ή φάρμακα, και ο δεύτερος τρόπος είναι με μη φαρμακευτικά μέτρα ή συνδυασμός των δύο, φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά μέσα. Σχετικά με τα μη φαρμακευτικά μέτρα, πάλι έχεις στρατηγικά δύο επιλογές. Ή θα κυνηγήσεις την επιδημία στην κοινότητα, δηλαδή θα εντοπίζεις τα θετικά κρούσματα, θα τα απομονώνεις και θα τα θεραπεύεις, θα εχνηλατείς τις επαφές τους και θα απομονώνεις τα ύποπτα κρούσματα, αυτό που λέμε επιδημιολογική επιτήρηση και εχνηλάτιση των επαφών τους, ή θα αφήνεις ανεξέλεγκτη την επιδημία και θα αναγκάζεσαι ανατακτά χρονικά διαστήματα να φρενάρεις την επιδημία από τα πάνω εφαρμόζοντας οριζόντια μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης ή ακόμη χειρότερα κοινωνικής απομόνωσης. Στην Ελλάδα το κυνήγι της επιδημίας στην κοινότητα το εγκαταλείψαμε ήδη από το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και έκτοτε το μόνο το οποίο κάνουμε είναι ότι κατά καιρούς εφαρμόζουμε οριζόντια μέτρα, φρενάρισμα δηλαδή της επιδημίας από τα πάνω, ή τώρα από τον Δεκέμβριο του 20, κυρίως από τον Απρίλιο του 21 και μετά, επαφιόμαστε αποκλειστικά στα εμβόλια για τον έλεγχο της επιδημίας, εγκαταλείποντας οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Άρα πρακτικά σπάς έτσι, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εδώ, εμάς τουλάχιστον, σπάς έτσι τη διασπορά στην κοινότητα? Διότι αν μου πείτε ότι είχατε ένα μαγικό τρόπο μέσα σε 10 μέρες να έχετε 100% εμβολιαστική κάλυψη, ίσως θα μπορούσαμε να το έχουμε συζητήσει, παρότι αυτά τα εμβόλια δεν θυμίζουν παλιά εμβόλια, διότι δεν αποτρέπουν την νόσο για την οποία συνιστούνται, ούτε εμποδίζουν τη μετάδοση. Απλά, αν
σε ειδικές κατηγορίες νοσήσουν να μην πάνε βαριά. Δεν είναι ακριβές αυτό, κύριε Σακίνη. Τα εμβόλια μειώνουν σημαντικά και τον κίνδυνο νόσησης γενικά, σε ένα ποσοστό της τάξης του 60-80% ανάλογα με το είδος του εμβολίου ή ανάλογα με την μελέτη την οποία έχουμε. Άρα, μαζικός καθολικός εμβολιασμός θα φρέναρε τη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα, απλά θα το έκανε σε λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχαμε αρχικά ισχυριστεί. Επειδή ακριβώς τα εμβόλια ταυτόχρονα διατηρούν πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα της τάξης του 90-92% για την πρόληψη της βαριάς νόσησης και την πρόληψη του θανάτου. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, ακριβώς επειδή τα εμβόλια έχουν αποτελεσματικότητα στην μείωση της νόσησης, άρα και της μετάδοσης τελικά της νόσου, αν δεν νοσήσεις δεν θα μεταδώσεις, σημαίνει ότι τα εμβόλια μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο μείωσης της διασποράς της επιδημίας στην κοινότητα. Εξαιτίας όμως της μειωμένης αποτελεσματικότητάς τους, πρέπει οπωσδήποτε να συνδυαστούν με άλλα μέτρα δημόσιας υγείας, δηλαδή χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, αερισμός των κλειστών χώρων και το κυριότερο επιδημιολογική επιτήρηση. Άρα λέτε ότι από μόνα τους δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη να εξαφανίσουν τη διασπορά. Χρειάζονται και στρατηγική μέτρων. Ακριβώς. Είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε, που είναι και αυτό το οποίο επικαλεστήκατε, είναι η επεξεργασία που κάναμε στα στοιχεία τα οποία έδωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξαναλέω, σε έναν πληθυσμό ο οποίος, σύμφωνα πάλι με τα όσα έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, έχει πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, πάνω από 75% στο ποιητικό πληθυσμό, πάνω από 90% στα μέλη ΔΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό. Όταν ανοίγεις το Πανεπιστήμιο σε συνθήκες μέγιστης δυνατής πληρότητας των αιθουσών διδασκαλίας, όταν εγκαταλείπεις κυριολεκτικά την ιχνηλάτηση και την επιδημιολογική επιτήρηση, σας θυμίζω ότι στα πανεπιστήμια της χώρας τον τελευταίο μήνα το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθούμε για την ιχνηλάτηση των περιστατικών είναι ότι σε περίπτωση θετικού κρούσματος ενός φοιτητή απομονώνουμε, ζητάμε από το φοιτητή ή φοιτήτρια να παραμείνει στο σπίτι του για 2 εβδομάδες και ζητάμε από όλους τους υπόλοιπους φοιτητές και εργαζόμενους που ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα να επιστρέψουν κανονικά στα αμφιθέατρα, χωρίς να γίνεται κανένας προληπτικός έλεγχος, διαγνωστικός έλεγχος ή προληπτική, αν θέλετε, απομόνωσή τους κατοίκων. Αν ανοίγεις λοιπόν ακόμη και σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, ανοίγεις μια κοινωνική δραστηριότητα με αυτούς τους όρους, αυτό το οποίο θα συμβεί είναι πάλι έξαρση των κρουσμάτων, κάτι το οποίο παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Άρα λέτε, εάν πάμε πολύ περισσότερο σε κοινωνικούς χώρους όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία, τα μπαρ, και ανοίγεις ανεξέλεγκτα, έχοντας δημιουργήσει μια αίσθηση πλήρους ασφάλειας, έχεις θέμα. Προφανώς έχεις θέμα. Και αυτό εξηγεί και το γιατί φτάσαμε στο 4ο επιδημικό κύμα, κύριε Σακίνη. Σας θυμίζω τώρα και νομίζω κάθε καλοπροαίρετος ακροατής σας θα πρέπει να θυμηθεί ότι αυτό το οποίο συνέβη με το 4ο επιδημικό κύμα δεν ήταν η πρώτη μας εμπειρία του τι σημαίνει εγκαταλείπω στοιχειώδη απλά μέτρα δημόσιας υγείας. Δεν αναφέρομαι σε lockdown, τα οποία έχουν σοβαρότατες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αναφέρομαι στα βασικά μέτρα δημόσιας υγείας, τα οποία είναι η χρήση της μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων, αυτά που είπα πριν, να μην επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2020 είχαμε ανακηρύξει την Ελλάδα σε COVID-free προορισμό. Ανοίξαμε το τουρισμό με όρους και προϋποθέσεις οι οποίες προφανώς δεν επιβάλλονταν και δεν καθορίζονταν με βάση επιστημονικά πρωτόκολλα. Περισσότερο ήταν η προσαρμογή των επιστημονικών πρωτοκόλων στις τότε ανάγκες του επιχειρηματικού κεφαλαίου στον χώρο του τουρισμού. 3 μήνες μετά την ανακήρυξη της Ελλάδας σε COVID-free χώρα ανοιχτή για τον τουρισμό, αντιμετωπίσαμε ένα οξυκόρυφο δεύτερο επιδημικό κύμα με 5.500 νεκρούς. Θυμίζω επίσης ότι το Δεκέμβριο του 2020 ξανά ανακηρύξαμε το τέλος της πανδημίας,
θεωρώντας ότι έχουν έρθει τα εμβόλια και ότι μέχρι το Μάρτιο του 2021 θα έχουμε εμβολιάσει το 60% του πληθυσμού. Η χαλαρότητα αυτή οδήγησε στο τρίτο επιδημικό κύμα με 7.500 νεκρούς, ενώ το Μάιο του 2021 διακηρύξαν ότι διανύουμε το τελευταίο μήλι της επιδημίας. Τον Οκτώβριο, στις 6 Οκτωβρίου του 2021 αφαιρέσαμε όλους τους περιορισμούς διανόμου στην κίνηση των εμβολιασμένων και τώρα αντιμετωπίζουμε το τέταρτο επιδημικό κύμα, το οποίο μετρά ήδη πάνω από 3.500 νεκρούς, και αν λάβουμε υπόψη τον κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο των θανάτων, οι οποίοι ξεπερνούν τους 50, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου το τέταρτο επιδημικό κύμα θα αποδειχθεί φωνικότερο από το πρώτο και δεύτερο επιδημικό κύμα μαζί. Άρα κανείς θα πρέπει να μάθει από την εμπειρία, και η εμπειρία λέει ότι δεν μπορείς, το βάθος αυτής της επιδημικής κρίσης είναι μεγάλο, θα πρέπει να έχεις διαρκώς επίγνωση του βάθους αυτής της επιδημικής κρίσης και δεν θα πρέπει να εγκαταλείπεις την σταθερή σου επένδυση σε μέτρα δημόσιας υγείας και θα έλεγα και το σημαντικότερο, σε δομές δημόσιας υγείας. Ναι, βέβαια, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα έπρεπε να είναι εδώ κλειδί δεν υπάρχει στην ουσία. Ή κλείνει για να ενισχύσει την πίεση στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Δεν υπάρχει, ή εν πάση περιπτώσει καλείται να δώσει, να συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη με πολύ περιορισμένες δυνατότητες, σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές. Δεν μου λέτε, κύριε Κονδύλη, επειδή εσείς σωστά το προσεγγίζετε κατά τη γνώμη μου. Κοιτάξτε όμως τι παραδοξότητες έχουμε στην καθημερινότητα. Και σωστά το λέτε ότι δεν θα έπρεπε να δηλώνουν κάποιοι από τους ειδικούς ευνηδιασμένοι, διότι το έχουμε ξαναδεί το έργο. Πώς γίνεται για να πας να πιεις καφέ, σας λέω ένα απλό παράδειγμα, γιατί μου στέλνουν εδώ ακροατές. Να πρέπει να κάνεις, αν είσαι ανεμβολίαστος, τεστ. Έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα έρθει και για τους εμβολιασμένους που έχει περάσει η προθεσμία, άλλο πάλι αυτό, της δεύτερης δόσης. Δεν τους ζητάμε όμως τεστ ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτε σε κάποιους άλλους χώρους. Αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του ατομικού και προσωπικού τεστ, όχι όμως τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του τέστινγκ. Να γίνω και πιο σαφής, διότι εγώ η χνηλάτιση από αυτούς που δεν κάνουν τεστ και πάνε στο σπίτι τους, ή από αυτούς που πάνε στις ουρές των φαρμακείων και κάνουν τεστ και βγαίνουν θετικοί, δεν βλέπω να ανακοινώνεται. Άρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Σακίνη. Αυτή είναι μία από τις πολλές αντιφάσεις τις οποίες παρατηρούμε στην διαχείριση της επιδημίας και οι οποίες, αν θέλετε και τη γνώμη μου, οδήγησαν, αν θέλετε, αποτελούν και ένα βασικό αίτιο για αυτό το κύμα ανορθολογισμού και άρνησης είτε της επιδημίας είτε της συμβολής των εμβολίων. Και η αντίφαση αυτή είναι η διαρκής, θα την έλεγα, επιλεκτική τύφλωση αυτών οι οποίοι διαχειρίζονται την επιδημία, η επιλεκτική τύφλωσή τους στο πώς μεταδίδεται, διασπείρεται η επιδημία στους χώρους όπου τελικά οι άνθρωποι περνούν το 60% του ημερήσιου χρόνου τους, που είναι στους εργασιακούς χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία χρησιμοποιούν για να πάνε στην εργασία τους και να γυρίσουν στο σπίτι τους. Από την αρχή της επιδημίας σας θυμίζω ότι η επιλεκτική αυτή τύφλωση σε σχέση με την διασπορά της επιδημίας στους εργασιακούς χώρους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μια τύφλωση η οποία ήταν σταθερή. Κολούσε στις πλατείες, αλλά δεν κολούσε στις μεγάλες βιομηχανίες. Χρειάστηκε να γίνουν μεγάλες σειροές κρουσμάτων, κυρίως σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, οι οποίες πήραν και το φως της δημοσιότητας, για να αρχίσουμε τελικά να παίρνουμε κάποια στοιχειώδη μέτρα σε εργασιακούς χώρους. Σας θυμίζω τις μεγάλες σειροές στη Σκίδρα, οι οποίες είχαν αποτύπωση στον τοπικό πληθυσμό, τις μεγάλες σειροές στους βιομηχανικούς χώρους της Δυτικής Αττικής, οι οποίες είχαν επίπτωση και στον τοπικό πληθυσμό και ούτω καθεξής. Άρα, επειδή ρωτούν και πολλοί ακροατές, μήπως το σωστό θα ήταν, πέρα από το ατομικό και προσωπικό τεστ, να είναι αναγκαιότητα και χρησιμότητα το τέστινγκ που είναι υπεύθυνο γι' αυτό όλο το σύστημα διαχείρισης πανδημίας, και σε αυτό το τέστινγκ δεν θα έπρεπε να είναι όλες οι ομάδες του πληθυσμού χωρίς εξαίρεση? Δεν μπορεί ένας, με ρωτάτε εδώ χαρακτηριστικά, ασυμπτωματικός εμβολιασμένος,
αυτή τη στιγμή να μεταδίδει χωρίς να το παίρνει κανείς χαμπάρι ούτε ο ίδιος, αφού δεν τεστάρεται. Συμφωνώ μαζί σας. Θα έλεγα από άποψη προτεραιοποίησης, κύριε Σαχίνη, το σημαντικό σήμερα είναι να πιστούν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι ακόμη διστάζουν, φοβούνται για το εμβόλιο, και αυτό θα γίνει μόνο δια της προσωποποιημένης επαφής, όταν ακούσεις δηλαδή τις αγωνίες τους, ακούσεις τους φόβους τους, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο δια της επαφής τους με τον οικογενειακό τους γιατρό σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν μπορεί να γίνει ούτε με την πότα, ούτε με υποχρεωτικότητα. Το πρώτο λοιπόν θα έλεγα από άποψη προτεραιοποίησης είναι δια προσωποποιημένης καμπάνιας και όχι δια της επιβολής και του εξαναγκασμού να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, και η αυξημένη αυτή εμβολιαστική κάλυψη να συνδυαστεί με όλα τα αναγκαία μέτρα δημόσιας υγείας, ξαναλέω χρήση μάσκας, αποστάσεις και δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο τόσο για τους ανεμβολίαστους όσο και για τους εμβολιασμένους. Στο τέστινγκ δεν χρειάζεται να υπάρχει διαχωρισμός. Άρα λέτε ότι χρειάζεται μια δραστική, ολιστική, θα το πω έτσι που είναι και της μόδος, στρατηγική, με στόχο να μειώσεις τη διασπορά δραστικά, όχι απλά να την αμβλύνεις στους δείκτες. Σωστά? Ακριβώς. Σκοπός είναι, κύριε Σαχίνη, ποτέ δεν αφήνεις την επιδημία να καλπάσει στην κοινότητα, διότι αυτό έχει πολύ σοβαρούς κινδύνους. Ο πρώτος σοβαρός κίνδυνος είναι ότι όταν έχεις πολύ μεγάλη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα, αυξάνεται καταρχήν ο κίνδυνος δημιουργίας νέων μεταλλάξεων, νέων στελεχών του ιού. Δεύτερον, όταν αφήνεις να καλπάσει η επιδημία στην κοινότητα, θέτει σε κίνδυνο, μαζικό κίνδυνο, το σύνολο των ανεμβολίαστων της χώρας, αλλά θέτει σε κίνδυνο και ένα κομμάτι των εμβολιασμένων. Σας θυμίζω ότι το 27% των νοσηλευόμενων σε απλές κλίνες ΜΕΘ είναι εμβολιασμένοι. Το δε 17% σε μονάδες εντατικής νοσηλείας είναι εμβολιασμένοι. Η συντριπτική πλειοψηφία παραμένουν οι ανεμβολίαστοι, γεγονός το οποίο αποδεικνύει, αν θέλετε, και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στο να περιορίσει σημαντικά τα περιστατικά σοβαρής νόσησης ή τα περιστατικά ακόμη και θανάτου. Το εμβόλιο όμως δεν είναι τέλειο εργαλείο, ακόμη και στα περιστατικά σοβαρής νόσησης. Όταν αφήνεις την διασπορά της επιδημίας να είναι τόσο εκτεταμένη, δεν είναι ότι θέτει σε κίνδυνο απλά τους ανεμβολίαστους, θέτει σε κίνδυνο και το μικρό εκείνο του ποσοστό των εμβολιασμένων, οι οποίοι για τον α ή β λόγο δεν θα έχουν την πλήρη κάλυψη από το εμβόλιο. Αν σας ρωτήσει κάποιος από τη γνώση, από την εμπειρία στην καθημερινότητα, θεωρείτε ότι είναι μείζονος σημασίας έστω και τώρα να επιστρέψει το παιχνίδι των στρατηγικών παρεμβάσεων στην κοινότητα? Πώς το εννοείτε, κύριε Σαχίνη? Όλο αυτό που περιγράφεται, τα μέτρα δηλαδή και ατομικής προστασίας, αλλά και τα μέτρα, γιατί είναι μια υποκατηγορία στα μέτρα δημόσιας υγείας, αλλά και τα μέτρα αυτά που συζητάγαμε στη διαχείριση της πανδημίας, με το τέστινγκ, την ιχνηλάτηση, την απομόνωση, την επιδημιολογική και τη γονιδιωματική επιτήρηση, γιατί είμαστε από τους χαμηλότερους σε δείκτες, ενώ γίνεται το έλα να δεις με τις μεταλλάξεις. Λέω, εκεί είναι το κλειδί τελικώς? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Κατά τη γνώμη χιλιάδων επιστημόνων, οι οποίοι αρθρογραφούν και παρεμβαίνουν με αρθρογραφία τους και με κείμενα συμφωνίας, κείμενα κονσένσους, τα οποία δημοσιεύονται καθημερινά, το κλειδί είναι ο συνδυασμός της εμβολιαστικής κάλυψης με όλα τα αναγκαία μέτρα δημόσιας υγείας, με στόχο να διατηρείς πάντοτε τη διασπορά της επιδημίας στην κοινότητα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Αν θέλετε να σας πω αν είμαι αισιόδοξος για το αν θα συμβεί αυτό, θα σας πω δυστυχώς είμαι απαισιόδοξος, με την έννοια ότι βλέπω ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και δυστυχώς σε αυτή τη γραμμή έχει προσχωρήσει και η χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση, έχει επικρατήσει αυτή η στρατηγική μετριασμού της επιδημίας, το mitigation strategies, δηλαδή η απόφαση του ότι αφήνω την επιδημία ανεξέλεγκτη, ενεχοποιώντας κατά κανόνα τους ανεμβολίαστους, και παίρνω όποιες παρεμβάσεις κάνω είναι για να αντιμετωπίσω τις υγειονομικές συνέπειες της επιδημίας, δηλαδή πρακτικά να θεραπεύσω όσο μπορώ και όταν μπορώ τα κρούσματα ή τους
σοβαρά νοσούντες από την επιδημία. Αυτή είναι δυστυχώς η εικόνα στην Ευρώπη και δυστυχώς αυτή τη στρατηγική φαίνεται πλέον εδώ και αρκετούς μήνες ότι έχει προσφορήσει και η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Βεβαίως, επειδή μου λένε πολλοί εδώ ότι έτσι οδηγούν ένα κομμάτι του πληθυσμού σε φυσική ανοσία πολύμωξη, ναι, αλλά παιδιά, αυτό έχει, μην το ξεχνάτε να το λέμε, το ρίσκο του θανάτου. Έτσι. Ευθέως. Λέει εδώ ένας γονιός, καλημέρα στον κύριο καθηγητή. Τα παιδιά μας για να πάνε στο σχολείο πρέπει να κάνουν τεστ κάθε εβδομάδα. Για να πάνε για ένα καφέ επίσης πρέπει να έχουν κάνει τεστ. Αλλά για να πάνε στην εκκλησία δεν χρειάζεται. Αυτό ως παράδειγμα, και δεν θέλω λέει να επικεντρωθεί στην εκκλησία, δεν δείχνει την μπαχαλοποίηση των μέτρων. Νομίζω ότι ορθά η ακροάτριά σας επισημαίνει αυτές τις αντιφάσεις. Ακροατής, για μην αλλάξουμε το φύλλο. Ελάτε. Καμία αντίρρηση. Ελάτε, κύριε Κονδυλίνα. Αυτό που επισημαίνει ο ακροατής σας είναι για άλλη μια φορά, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των πολλαπλών αντιφάσεων οι οποίες παρατηρήθηκαν στη διαχείριση της επιδημίας στους τελευταίους 20 μήνες. Σας θυμίζω για παράδειγμα ότι τα ίδια λέγαμε ότι κολλάει στις πλατείες, αλλά δεν κολλάει στα αεροπλάνα με 100% πληρότητα. Κολλάει στις πλατείες, αλλά δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Έχω δε την εντύπωση ότι αυτές οι αντιφάσεις, η έλλειψη δηλαδή σταθερών κανόνων ή η προσαρμογή, πιο σωστά, των επιστημονικών πρωτοκόλων στις εκάστοτε ανάγκες, είτε αυτές ήταν ανάγκες των επιχειρήσεων, είτε ήταν ανάγκες της πολιτικής και επικοινωνιακής διαχείρισης της επιδημίας, όλες αυτές οι αντιφάσεις στα επιστημονικά πρωτόκολλα, στην εφαρμογή των επιστημονικών πρωτοκόλων, αν θέλετε, αποτέλεσαν το νερό στο μήλο του ανορθολογισμού και ευθύνονται ως ένα μεγάλο βαθμό στο βαθύ ρήγμα εμπιστοσύνης το οποίο παρατηρείται σήμερα στην ελληνική κοινωνία, ρήγμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πληθυσμό και σε αυτούς που διαχειρίζονται την υγεία του πληθυσμού. Έτσι, και σύμπτωμα αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, το 40% του πληθυσμού να μην εμπιστεύεται το εμβόλιο παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλειά του. Άρα το εξέθρεψε ένα κλίμα απορριών, αμφισβήτηση στην αρχή και μετά άρνησης. Κύριε Κονδύλη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εδώ έχω πάρα πολλά μηνύματα από γονείς. Θα ήταν, λέει, ορθότερον να είναι πιο αραιά τα παιδιά μας μέσα στις αίθουσες από το να στηβάζονται 20, 22, 25 παιδιά ή να συμπτύσσονται τμήματα? Θα ήταν προτιμότερο, όπως θα ήταν προτιμότερο και στα πανεπιστήμια οι φοιτητές μας να μην στηβάζονται σε αίθουσες διδασκαλίας και να έχουμε ακροατήρια ακόμη και με όρθιους μέσα στα αμφιθέατρα. Το βασικό ζήτημα τώρα για την μείωση της διασποράς της επιδημίας σήμερα εννοώ, ναι, ναι, είναι η τήρηση των αποστάσεων. Άρα και στα σχολεία θα έπρεπε ως βασικό μέτρο να είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη και το κυριότερο ο συνεχής αερισμός των αιθουσών διδασκαλίας. Το ίδιο ακριβώς έπρεπε να είναι και στα πανεπιστήμια, η μείωση του αριθμού των φοιτητών ανά αμφιθέατρα ή εξασφάλιση όλων των αναγκαίων χώρων. Υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, κύριε Σαχίνη, στην κοινότητα που κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να επεκτείνει, να αποφύγουμε το συχνοτισμό. Εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη συνορεύουμε με την ΔΕΘ, η οποία διαθέτει τεράστιους χώρους και στους οποίους θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αύριο το πρωί για να αποφύγουμε αυτόν τον συχνοτισμό, αυτές τις εικόνες συχνοτισμού των φοιτητών μας. Αντίστοιχα, πιστεύω και σε κάθε τοπική κοινωνία υπάρχουν χώροι, διαθέσιμοι χώροι, όπου αύριο το πρωί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποφύγει, να απλώσει αν θέλετε τα τμήματα και να αποφύγει αυτόν τον συχνοτισμό. Αλλά ναι, συμφωνώ με τον ακροατή ή ακροάτριά σας ότι κρίσιμο σήμερα είναι αυτό. Κύριε Κονδύλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε, γιατί δυστυχώς δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα με αυτή την ιστορία. Όσο δεν πάμε σε στρατηγικές σαν και αυτές που αναπτύξατε, αυτό λέω εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς και τους ακροατές σας και τις ακροάτριές σας. Καλή δύναμη.